Αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ, καλά ξέρω, θα λέτε ότι κάθε μέρα τα ίδια λέω, αλλά δεν εκφράζομαι κάθε μέρα το ίδιο για όλα τα φαγητά. Είναι οι σουπιές, οι κρασάτες με το ξυδάκι μέσα. Είναι ένα φαγητό που με τρελαίνει και ξέρω ότι αγαπάτε κι εσείς. Και πολλές νέες νοικοκυρές, τα κορίτσια κυρίως, έχουν ένα μικρό θέμα με τις σουπιές και τα χταπόδια. Νομίζουν γενικότερα και τα καλαμάρια ότι είναι κάτι τρομερά δύσκολο να γίνει. Εγώ σήμερα είμαι εδώ για να σας αποδείξω. Και μόλις σε δύρω θα πάρω τη φόρα μου την κανονική, μην ανησυχείτε. Καλά είμαι, απλώς θα σερβίρω, πάντα μιλάω λίγο πιο αργά. Λοιπόν, θα σερβίρω τις σουπιές μαζί με το ωραίο το πιλάφι. Κρατάω λίγες σουπιές εδώ μέσα με τη σαλτσούλα την ωραία που ομοσχομυρίζει ξυδάκι και ωραία αρώματα μήλου. Γιατί σας έχω μία εκπληξούλα μετά, okay? Δεν έχω δεύτερη συνταγή, εκπληξούλα, θα σας δείξω κάτι. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα, αυτές εδώ πέρα είναι οι σουπιές μου. Θα βάλω πάνω τώρα που φουντώνουν οι βασιλικοί, που έχουν φουντώσει μάλλον οι βασιλικοί. Καλά, εξαρτάται τώρα που μένετε. Αν είσαι στην Αθήνα ή στην Κρήτη ή ζεις στη Σαντορίνη, οι βασιλικοί φουντώνουν πολύ νωρίς. Αν είσαι στη Βόρεια Ελλάδα, τότε, και λίγος μαϊντανός, οι βασιλικοί αργούν να φουντώσουν. Τώρα όμως πιστεύω ότι έγινε ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν, ωραίο πιλαφάκι βουτυράτο με το ωραίο το κρυθαράκι μέσα που το έχω καβουρδίσει πρώτα λίγο. Και γύρω-γύρω οι σουπιές. Ωραία, πάμε να δούμε, σας παρακαλώ πολύ, την κάρτα για τα υλικά μας. 1 κιλό σουπιές. Φρέσκες ή κατεψυγμένες, δεν με πειράζει, όπως και με το χταπόδι. Σας είχα πει αρκετό καιρό πριν ότι και το χταπόδι κατεψυγμένο είναι πάρα πολύ καλό. 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, μπόλικο κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, εγώ τις βάζω σε χοντρά φετάκια. 3 φιτζάνια κρεμμυδάκια για στιφάδο, χοντρικά για να μην παιδεύεστε, κάνα κιλό. Εντάξει, θα βρείτε στο εμπόριο ή τα πολύ μικρά, τα αληθινά του στιφάδου, εκείνα που είναι μπεταλίδικα στο καθάρισμα, ή θα βρείτε αυτά εδώ πέρα, θα τα βάλω μέσα στη χούφτα μου, που είναι τα λίγο μεγαλύτερα, okay? Αυτά δεν είναι κανονικά για στιφάδο, είναι μικρά κρεμμύδια, αλλά είναι εξαιρετικά για τη συνταγή αυτή. Είναι μεγάλα για στιφάδο, έτσι, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, θα χρειαστούμε κρεμμυδάκια για στιφάδο, 3 φιτζάνια το λέω για να το κάνετε σαν εικόνα, αλλά με λίγα λόγια 1 κιλό. Καθαρισμένα 1 κιλό, θα αγοράσετε 2 κιλά, έτσι, έχουν πολύ θύρα. Θα βάλετε 1 φιτζάνι κόκκινο κρασί, οπωσδήποτε, δεν το συζητάω, 0,5 φιτζάνι μιλόξιδο παν, που είναι σήμερα πάνω στον πάγκο μου και η συνταγή είναι βασισμένη στα αρώματα μήλου. Θα δείτε τι ωραίο που γίνεται το φαγητό και τι ωραία η οξύτητα που ταιριάζει με τα κρεμμύδια. Αυτό που δεν καταλαβαίνετε εσείς που δεν είστε μάγειρες, εμείς τα ξέρουμε λίγο πιο έτσι καλά, είναι ότι η γλύκα των κρεμμυδιών με την οξύτητα του μιλόξιδου, σας το λέω και το στόμα μου καταλαβαίνετε, έχει πάθει, έτσι. Τα κρεμμύδια, η γλύκα και η οξύτητα από το μιλόξιδο μαζί, φαντάζεστε τι γίνεται. Λοιπόν, μισό φιτζάνι ελαιόλαδο, το λες και μπόλικο το ελαιόλαδο. Θέλουμε οι σουπιές να ψιλοκολυμπάνε στο λάδι. Αυτά φαγητά που δεν έχουν ντομάτα μέσα, οι σάλτσες αυτές, οι στεγνές, θέλουν μπόλικο λαδάκι. Okay. Αλάτι και πιπέρι. Και για το πιλάφι μου με το κρυθαράκι μέσα, το καβουρδισμένο, 2 φλιτζάνια ρύζι για πιλάφι, εγώ το λέω το κίτρινο στο πακέτο που είναι, αλλά αν πάρετε και το άσπρο που είναι ειδικό για πιλάφι, στα που γράφει απ' έξω για πιλάφι, ξέρετε εσείς. Πάρτε όποιο ρύζι σας βολεύει να κάνετε πιλάφι. 0,5 φλιτζάνι κρυθαράκι, ψηλό, μέτριο ή χοντρό, δεν με πειράζει εμένα, εγώ έβαλα σήμερα μέτριο. 2 κουταλιές σούπας βούτυρο, αλάτι και πιπέρι. Αν δεν βάλετε βούτυρο θα γίνει εξίσου ωραίο με το λαδάκι του, λίγο πιο βαρύ στη γεύση. Το βούτυρο είναι τα μαμ. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως το φαγητό. Θα βάλω να σοτάρονται πρώτα οι πέστες, οι σουπιές μου, οι πρώτες, και θα πάω να καθαρίσω και 2 εκεί πέρα, να δείτε τώρα ένα επικό πασάλιμα, τι ωραίες που είναι οι σουπιές σήμερα. Έχουμε τρομερές σουπιές και έλεγα, ρε παιδί μου, στη Γεωργία το πρωί, και η γάστρα πάρα πολύ, αλλά όλα υπό έλεγχο. Λοιπόν, έλεγα στη Γεωργία το πρωί ότι καμιά φορά θέλω να κάνω στο σπίτι ριζότο με σουπιές και ή κρυθαρότο και χρειάζομαι μελάνι. Και οι σουπιές είναι στέρφες, δεν έχουν μελάνι, έχουν λίγο. Σήμερα που δεν χρειάζομαι το μελάνι, παιδιά, οι σουπιές είναι, θα ρίσεις και τις έχεις παραγγείλει, ειδικά να είναι τίκα στο μελάνι. Ακούστε τι γίνεται τώρα. Εγώ από τις σουπιές δεν βγάζω το δέρμα, τις μικρές αυτές τις σουπιές, δεν βγάζω το δέρμα, το αφήνω πάνω. Εάν βρω σουπιές φρέσκες, μεγάλες, το δέρμα το βγάζετε γιατί είναι σκληρό σαν μουσαμάς. Δεν το συζητάω, δεν το βάζετε μέσα. Από τις σουπιές τις μέτριες, εγώ το αφήνω. Μεταξύ μας τώρα, και πιο πολύ φτουράει το φαγητό, γιατί να πετάξω μια χούφτα υλικό, ας πούμε, δερματάκια. Και είναι και πιο όμορφο. Εμένα δεν μου αρέσουν οι άστρες σουπιές, μου αρέσουν σουπιές που έχουν αυτό το καφέ γύρω-γύρω. Για να μην καθυστερώ, λοιπόν, αρχίζω και τις γιαχνίζω με κρεμμύδι και λάδι. Και τώρα που ησύχασα,
Τώρα πάμε εκεί πέρα να σας δείξω το καθάρισμα. Η έκπληξη που σας έλεγα είναι μια ιδέα που θα σας δείξω μετά. Μην κοιτάτε που βράζω στο πλάι λιγκουίνι. Τα έβαλα στο πλάι να βράζουνε. Το ξεχάσατε, δεν το είδατε, εντάξει. Ωραία, είναι κάτι που το έκανα γιατί θέλω να σας δείξω στο τέλος κάτι. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε καθάρισμα σουπιάς. Η συνταγή μεταξύ μας τώρα τελείωσε. Γιαχνίζεις με λίγα λόγια τις σουπιές με κρεμμύδι σκόρδο, σβήνεις με κρασί και μυλόξιδο και ρίχνεις τα κρεμμυδάκια μέσα και τελειώσαμε. Τόσο απλά. Δηλαδή θα μπορούσα να σου το πω και έτσι. Πιο πολύ σημαντικό είναι να δείτε το καθάρισμα της σουπιάς. Οκ. Okay. Ετοιμαστείτε να δείτε τώρα πώς θα γίνει το κόκκινο ξύλο και ο λευκός πάγκος κατάμαυρα. Βάζουμε γάντια οπωσδήποτε, εκτός αν δεν μας πειράζει. Και τι κάνουμε, κόβουμε το κεφάλι από τη σουπιά. Κάποιοι βγάζουν τα μάτια. Εγώ το απλώς τα τρυπάω για να μην σκάσουν στο βράσιμο ή στο οτιδήποτε ψήσιμο. Και βέβαια ανοίγω τα πλοκάμια. Ξέρω ότι είναι αυτή η δουλειά βρώμικη, αλλά εδώ δείχνουμε κανονικά πως μαγειρεύουμε και δεν κρύβουμε τίποτα. Ζουπάω με τα δάχτυλά μου, πιέζω πολύ και βγάζω το δόντι της σουπιάς, όπως έχει το χταπόδι και τα καλαμάρια. Αυτή η σουπιά λοιπόν τώρα είναι έτοιμη να δεχθεί μια τομή στην κοιλιά της, εδώ κάτω. Πήρα λάθος μαχαίρι, θέλω το μαχαίρι αυτό εδώ που κόβει πολύ, το οποίο είναι αυτό. Λοιπόν, κόβω στην κοιλιά κάτω, έλα, να το. Και αξίζει τον κόπο να λερωθείτε. Καλά, δεν μιλάμε γιατί σιγά το λέρωμα, τώρα φοράτε γάντια. Δεν τρελαίνετε κανείς τώρα. Αλλά αξίζει να κάνετε αυτή τη δουλειά, γιατί παιδιά, οι φρέσκες σουπιές έχουν άλλη γοητεία. Εάν έχετε ψαρά που σας. Ούψ, αυτά είναι τα εντόστια. Αν έχετε ψαρά που σας περιποιείτε, θα σας καθαρίσει σουπιές. Αν τις αγοράσετε από σούπερ μάρκετ όμως, δεν τις καθαρίζουν συνήθως, οπότε θα πρέπει να κάνετε αυτό. Βγάζουμε από μέσα, από την πλάτη, το κόκαλο. Και όπως είναι η σουπιά άθελά μας πασαλημένη με μελάνι, μη στεναχωριέστε, θα την πλύνουμε και θα φύγει το μελάνι. Κόβουμε στη μέση, εγώ αφήνω σε χοντρά κομμάτια και βάζουμε εδώ. Κάνω και τη δεύτερη πολύ πιο γρήγορα, ίσα ίσα να σας μείνει η κίνηση. Δεν περιγράφω και πολλά, για να κερδίσω χρόνο και να κάνω και το πιλαφάκι με την ησυχία μου. Εγώ καταλαβαίνω ότι πάει καλά δίπλα το σοτάρισμα, γιατί αρχίζουν οι σουπιές σιγά σιγά να σκάνε. Ου, μια χαρά είναι. Και πάμε για ένα γρήγορο καθάρισμα εδώ πέρα. Έβγαλα το δόντι. Κάνουμε μια τομή στην κοιλιά της σουπιάς. Εάν βάλετε από κάτω μια εφημερίδα ή μεμβράνη κουζίνας και βάλετε και γάντια, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, είναι, τώρα φαίνεται τρομακτικό αυτό το πράγμα. Όμως οι σουπιές έτσι είναι. Έχουν μέσα τον ασκό με το μελάνι που άθελά σου όταν τις καθαρίζεις σκάει. Και πραγματικά, αν κάνατε ένα ωραίο κρυθαρότο τώρα, θα ήταν πολύ πετυχημένο. Αφού λέω ρε παιδί μου, το πρωί σκεφτόμουν να πω στη Βένια την Καραγιάννη, προλαβαίνουμε να αλλάξουμε τη συνταγή να κάνουμε ένα κρυθαρότο με μελάνι. Ίσως άλλη φορά λοιπόν. Τώρα έχουμε το μυλόξιδο παν μαζί μας και τις ωραίες σουπιές με αρώματα μυλόξιδου και κρασιού και κρεμμυδάκι και όλα αυτά. Λοιπόν, πλένουμε καλά σε ένα σουρωτήρι τις σουπιές και πέραν της πλάκας τώρα και τα μελάνια που λέω τόση ώρα και τα πασαλήματα, εάν τις πλύνετε με επιμέλεια, πάντα με γάντια, εγώ τουλάχιστον, και τις τρίψετε καλά, θα καθαρίσουν αρκετά, αλλά αυτά τα μαύρα στίγματα που μένουν πάνω δεν με πειράζουν καθόλου, γιατί, παιδιά, το μελάνι, πολλοί δεν καταλαβαίνουν γιατί κάποιοι βάζουν μελάνι μέσα στα φαγητά. Είναι τα νοστιμότερα πράγματα που μπορείς να φας. Ξέρω ότι άνθρωποι, ξέρω πολλούς εγώ, δεν τολμούν να βάλουν μαύρο φαγητό στο στόμα τους με μελάνι σουπιάς. Δικαίωμά τους να μην το θέλουν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και σας λέω πως μια μέρα θα κάνετε μακαρονάδα με σουπιές, βάλτε μέσα στη σάλτσα με ντοματούλα και λίγο μελάνι. Θα γίνει 10 φορές πιο νόστιμη. Αυτό είναι το καθάρισμα. Φαίνεται όντως κάπως τρομακτικό, αλλά τις καθαρίσαμε τις σουπιές και τις ρίχνουμε μαζί με τις άλλες μέσα στο γιάχνισμα. Τονίζω πως δεν τις έπλυνα από τεμπελιά λίγο, αλλά εμένα μου αρέσει να αφήνω ελάχιστο μελάνι πάνω που θα εξαφανιστεί στο μαγείρεμα, έτσι. Εσείς αν θέλετε πλύνετε πάρα πολύ καλά για να φύγει όλο το μελάνι. Συμβουλή μου να αφήσετε λίγο επάνω, σαν να έγινε κατά λάθος, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να ρίξουμε μέσα τα υπόλοιπα υλικά. Πρώτα θα σβήσω με το μυλόξιδό μου, νέα συσκευασία το είδατε, πιο πρακτική, ωραίο χρώμα. Χρυσαφένιο, εγώ το λατρεύω αυτό το χρώμα. Και όσο και να μην κάνει να κάθεις από πάνω, όταν σβήνεις με ξύδι, γιατί καίγονται τα μάτια σου και η μύτη σου. Εμένα αυτή η μυρωδιά με τρελαίνει, παιδιά. Πω πω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του ξύδιου. Γενικώς τρώω πάρα πολύ ξύδι. Αφού ήταν μικρός, θυμάμαι, μου λέγανε όλοι πώς γίνεται να βάζεις τόσο ξύδι στο φαγητό. Ακόμα βάζω πολύ ξύδι. Στα φαγητά και πιπέρι και σκόρδο, μου αρέσουν οι έντονες γεύσεις, το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, έχω σβήσει με το ξύδι, αφήνω να φύγει λίγο η πολλή οξύτητα και τώρα βάζω μέσα. Και το κρασάκι μου, μην το πνίξετε στο κρασί, θα γίνει πολύ βαρύ. Λίγο κρασί για το άρωμα, εντάξει. Στο φουλ η φωτιά μου
Να και το αλάτι μέσα. Για κάποιο λόγο οι σουπιές δεν θέλουν πάρα πολύ αλάτι. Σαν να έχουν αλάτι από μόνες τους. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Αλλά τέλος πάντων, αλατάκι λίγο. Να και τα κρεμμυδάκια που καθάρισα το πρωί μαζί με τη Γεωργία. Άψα και κανένα δυο επίτηδες μέσα ολόκληρα. Και τώρα εδώ μέσα θα ρίξετε λίγο ζεστό νερό. Σας παρακαλώ, πολύ ελάχιστο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, καπακώνω τη γάστρα και την αφήνω έτσι, γιατί σου πιέσει τώρα αν την καπακώσετε και έχετε τη φωτιά. Όχι στο 9, στο 8, λίγο πιο κάτω το μέγιστο. Βγάζουν τα κρεμμυδάκια, βγάζουν συνέχεια υγρά. Βγαίνουν υγρά καραμελών. Βγαίνουν υγρά καραμελών και γίνονται πολύ ωραία. Αν όμως φοβάστε, γιατί ξέρω ότι πολλές, ειδικά οι πιτσιρίκες, οι νοικοκυρές, φοβάστε αυτά που σας λέω, ότι δεν θα κολλήσει, πιστέψτε με. Αν φοβάστε, βάλτε μέσα λίγο νεράκι, τόσο, βλέπετε. Τόσο, το λες και μισό φλιτζάνι, άντε 3/4 του φλιτζανιού. Όχι παραπάνω. Κλείστε τη φωτιά και αφήστε να γίνουν οι σουπιές θεϊκές. Πραγματικά σας το λέω ειλικρινά, είναι από τα αρότερα φαγητά που μπορείτε να κάνετε αυτή την περίοδο. Λοιπόν, πάμε τώρα για το πιλάφι. Φωτιά στο φουλ. Ρίχνω μέσα το βούτυρο και με μια ξύλινη κουτάλα αφήνω το βούτυρο να λιώσει. Άντε, για να κερδίσω χρόνο, να σας κάνω τώρα την εκπληξούλα. Ήθελα να σας πω λοιπόν πως δεν κρατήθηκα. Κάθε φορά λέω δεν θα κάνω τίποτα. Αλλά αν δεν θέλετε να σερβίρετε το φαγητό αυτό με πιλάφι ή τηγανιτές πατάτες που ταιριάζει πάρα πολύ. Στην Κρήτη έτσι πάντα βάζουν τηγανιτές πατάτες δίπλα στις σουπιές, τις κρασάτες ή τις ξυδάτες. Τότε, σαν εικόνα το δείχνω μόνο, καλά δεν χρειάζεται και συνταγή, βάζετε μέσα όποια μυρωδικά θέλετε και ένα πακέτο λιγκουίνι και έχετε την ερώτερη σούπιο μακαρονάδα. Δεν κρατήθηκα, το έκανα, Βένια Καραγιάννη, συγγνώμη, αλλά δεν κρατήθηκα. Θέλω να δείξω όλες τις εκδοχές να μαγειρεύω για κάτι. Αυτό είναι. Ήθελα μόνο το δείτε σαν εικόνα, έτσι. Η ερώτερη σούπιο μακαρονάδα που υπάρχει. Τέλειωσε, το αφήνουμε. Ήθελα μόνο να το δείτε. Πάμε εδώ πέρα. Κρυθαράκι, βούτυρο και φέρνω 2-3 βόλτες να καβουρδιστεί. Εντάξει, εγώ τώρα δεν θα περιμένω να καβουρδιστεί, γιατί θέλει σίγουρα, αν χρονομετρούσαμε ένα κινητό, θα ήθελε σίγουρα 5 με 7 λεπτάκια. Παραδόξως, το κρυθαράκι δεν παίρνει εύκολα χρώμα. Αλλά καθίστε από πάνω, μην το ξεχάσετε, γιατί αν το αφήσετε, μπορεί να καεί πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει. Τώρα λοιπόν, εδώ πέρα μέσα, θα ρίξετε όταν πάρει χρώμα και μυρίσει ωραία, το ρύζι το κίτρινο, 2 φλιτζάνια. Okay. Θα ρίξετε μέσα αλάτι και λίγο πιπέρι. Ταιριάζει πολύ το λευκό πιπέρι εάν το χρησιμοποιείτε. Αλλιώς λίγο μαύρο είναι μια χαρά. Θα μετρήσω το νεράκι και αν είχατε ένα κύβο λαχανικών, να ρίξετε μέσα. Πού την κανάτα μου, έχω κι άλλη. Μου έχει βάλει η Γεωργία 2 κανατούλες εδώ πέρα. Να έχω μπόλικο νεράκι. Καμιά φορά ξεμένο στον αέρα. Άρα 2 φλιτζάνια ρύζι, πόσο νερό να σας ακούσω. 4. Μπράβο. 1:2. Μπράβο, πετάχτηκε η Βένια Καραγιάννη. Πάνω καλή νοικοκυρά. Ποιο σου μάθει να μαγειρεύει, Βένια Καραγιάννη. Εσύ. Δεν τα ακούγεται αυτό όμως. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έχει γίνει εξπέρα όμως και μαγειρεύει πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, ανακατεύω 2 φλιτζάνια ρύζι με 4 φλιτζάνια νερό. Βασικό αυτό, το ξέρουν αρκετές νοικοκυρές. Καπακώνω. Από το 9 το πηγαίνω, μόλις δω τις πρώτες μπουρμπουλήθρες φλοπ που βράζει το ριζάκι. Το μυστικό είναι να το πάτε στο περίπου 5, στο 4 εγώ το έβρασα, γιατί λέω ψέματα, στο 4 το έβρασα. Μέγιστο το 9. Μη φοβάστε όταν κάνετε πιλάφι, σας έχω πει, παιδιά, 10 χρόνια τώρα στην τηλεόραση, 1.253.000 φορές. Χαμηλώστε την θερμοκρασία στο πιλάφι για να γίνει σπυρωτό και ποτέ μην μέρη ανακατεύετε το πιλάφι, θα γίνει σαν ριζόγαλο. Μην το ανακατεύετε ποτέ. Αυτό που κάνω τώρα είναι λάθος. Παρά μόνο όταν ρίξεις μέσα το ριζάκι στο νερό, εντάξει, κάντε μία έτσι να πάνε τα πάντα παντού, λίγο αλατάκι στο απλό πιλάφι τώρα, έτσι, και το αφήνετε και τα αφήνετε έτσι. Και βέβαια θα γίνει αυτό το ωραίο πιλαφάκι που έχω εδώ πέρα. Ίσα-ίσα να το δείτε λίγο, πάντως μία φόρμα, συνήθως την βρέχουμε λίγο πριν και μπορείτε να τη γεμίσετε με το ωραίο αυτό το πιλάφι που είναι αφράτο και ωραίο και μοσχομυρίζει καβουρδισμένο κρυθαράκι. Άρα σήμερα σας έδειξα πώς να κάνετε τις ωραίες σουπιές με το μιλόξιδο, το παν, με τα αρώματα μήλου, που πιστέψτε με καμιά φορά λέμε, καλά πώς μπορεί να μυρίζει τώρα, πόσο θα μυρίζει διαφορετικά. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε, με εμπιστεύεστε, ξέρετε ότι φέρνω εδώ πάνω στον πάγκο μου, είναι όλα αλφα-αλφα. Οπότε και σήμερα με το ωραίο τοξίδι έκανα τις σουπιές μου και το ωραίο το πιλάφι και σας έκανα και μπιπ, δεν μπορώ να πω τη λέξη, και μία μακαρονάδα με σουπιές, ίσα-ίσα να τη δείτε, που πιστέψτε με είναι θεϊκή. Εντάξει, ωραία. Τα παιδιά εκεί στον καναπέ θα δοκιμάσει κανείς.